Καλώς ορίσατε και πάλι στο κανάλι του Metal Nuovo με τον Καραγεωργίου Κωνσταντίνο. Νέα άφηξη, νέα πραγματάκια, όχι πάρα πολλά, δύο μόνο, αλλά αρκετά και θα καταλάβετε γιατί από γνωστές κλασικές μπάντες, κλασικά διαχρονικά άλμπουμ, ίσως να μην γνώρισαν την ίδια ανταπόκριση με άλλα αντίστοιχα δικά τους, αλλά είναι νομίζω εξαιρετικά για την τότε εποχή που κυκλοφόρησαν. Λοιπόν, αυτή τη φορά το δεματάκι μας έρχεται από Αθήνα και συγκεκριμένα από τον Eat Metal Records, αρκετοί θα γνωρίζετε το μαγαζί. Ένα θετικό με το συγκεκριμένο μαγαζί είναι ότι έχω βρει πολλά πράγματα σε πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, έχω αγοράσει βινήλιο Teramaze σε πολύ φθηνή τιμή, έχω αγοράσει τον κιθαρίστα των Symphony X του Μέχρι Ρωμαίο, το πρώτο του δίσκο, το War of the Worlds που έχει κυκλοφορήσει, το πρώτο μέρος, διπλό βινήλιο σε απίστευτη τιμή. Γενικώς έχω βρει πολλά ωραία πράγματα. Για να ακολουθήσετε το μαζί στην ανάλογη σελίδα του, στο Facebook, θα μπορείτε εκεί να δείτε τις προσφορές που βάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, δύο εξαιρετικά βινήλια από δύο αγαπημένες μπάντες και οι δύο, οι οποίες κάνουν τεράστια επιτυχία ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Πολλοί με ρωτάνε για το πακέτο, αν είναι ανοιχτό από πριν. Ναι, όντως είναι ανοιχτό από πριν, γιατί δεν θέλω να φανταστώ σε καμία περίπτωση να ξεφτυλίζω με την ώρα που προσπαθώ να το ανοίξω. Και πόσο μάλιστα όταν οι άλλοι συνειδηπόροι από το Metal Nuovo θα κάθονται και θα γελάνε βλέποντας σε μένα να προσπαθώ να ανοίξω το βινίλιο. Όχι λοιπόν, δεν θα τους κάνω τη χάρη σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από Φιλανδία. Stratovarius. Το πρώτο τους άλμπουμ, Fright Night. Εδώ η Music on Vinyl αποφάσισε να το πάει να κυκλοφορήσει σε βινίλιο αυτή τη φορά και νομίζω ότι πρέπει να είναι λογικά η πρώτη φορά που βγαίνει σε χρωματιστό βινίλιο, 1000 αντίτυπα, το δικό μας εδώ πέρα νομίζω ότι είναι το 222. Αυτό λίγο έχει σημασία, δεν μας νοιάζει καν τα νούμερα. Τα βινίλια τα αγοράζουμε γιατί τα αγαπάμε και αγαπάμε τη μουσική. Χρωματιστό βινήλιο λοιπόν, 1000 αντίτυπα όλα και όλα. Νομίζω ότι όποιος λατρεύει τους Φιλανδούς Stratovarius πρέπει να το αγοράσει, προσωπική άποψη πάντα. Και με αγωνία αναμένουμε όλα τα υπόλοιπα, όπως το Twilight Time, το Dream Space, το Fourth Dimension, το Vision, το Episode, όλα αυτά τα κλασικά άλμπουμ τα οποία πλέον δεν βρίσκονται με τίποτα. Αν και είμαι σίγουρος ότι όταν ξαναβγούν θα είναι πολύ καλύτερες εκδόσεις, ιδίως ο Dream Space όταν έχει κυκλοφορήσει δεν είχε όλα τα κομμάτια που είχε αντίστοιχα το CD. Επομένως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα πράξη και να τα βρούμε όλοι εμείς, όπου πλέον αν βρεις κάτι είναι πανάκριβο από αυτή την πάντα, ιδίως όσο αφορά βινήλια από το Fourth Dimension και Dream Space. Λοιπόν, εδώ πέρα είπαμε, είναι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Οι Stratovarius είχαν σχηματιστεί το 1984 με την ονομασία Blackwater. Τότε, από τον drummer της μπάντας, ο οποίος είχε αναλάβει και τα φωνητικά, το του Όμο Λασίλα, ο οποίος πλέον βέβαια δεν είναι στην μπάντα, κανένας πλέον από τα μέλη που είδησαν τους Stratovarius δεν είναι στην μπάντα, πέρα από τον Τίμο Κοτυπέλτο, ο οποίος είχε έρθει το 1994 στην μπάντα και τραγούδησε στο Fourth Dimension. Αυτό το απίστευτο, αυτό το αριστούργημα. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό το άλμπουμ έχει μερικά πολύ ωραία τραγούδια, έτσι όπως το Future Shock, το Fright Night το ομώνυμο, το Night Screamer. Είναι ένα αξιόλογο άλμπουμ για τότε, για την εποχή του, είχε πάρει καλή αποδοχή. Είναι το άλμπουμ το οποίο έγραψε εξ ολοκλήρου ο Τίμο Τόλκι, καλώς το. Στίχους, μουσική και ανέλαβε και τα φωνητικά σε αυτό το άλμπουμ, στο πρώτο άλμπουμ του Stratovarius. Χρωματιστή έκδοση. Όλα αυτά τα πήραμε, μάλλον αυτά τα δύο μόνο, πήραμε από Eat Metal Records, τα προπαραγγείλαμε. Και συνήθως όταν κάνεις προπαραγγελία πληρώνεις λιγότερο από ό,τι θα πλήρωνες από την ώρα που θα κυκλοφορήσει και μετά. Επομένως είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Από το φιλανδικό Power Metal περνάμε στο Power Metal των Γερμανών Halloween. Ένας δίσκος όπου δίχασε πολλούς. Το πρώτο άλμπουμ με τον Roland Grabo στις κιθάρες, αφού ο Kai Hansen αποχώρησε. Ένα άλμπουμ το οποίο την παραγωγή είχε αναλάβει ο Chris Zakharidis. Αν και ο Wekath βασικά ήθελε το Tommy Hansen εδώ πέρα στην παραγωγή. Εμένα μου άρεσε αυτός ο δίσκος και σε αρκετούς νομίζω άρεσε.
αναλόγως πώς θα μεγαλώσει ο καθένας μας με κάθε άλμπουμ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Να μου πεις βέβαια βγήκε μετά από το Keeper το 2, σίγουρα υπάρχει μια αισθητή διαφορά. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άλμπουμ έχει μερικά πολύ καλά τραγούδια. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι ο Wyckoff το Heavy Metal Creatures, Heavy Metal Hamsters, δεν ήθελε καθόλου να μπει βασικά στο βιβλίο, ήθελε να μπει σαν B-side ή σε κάποιο single βασικά. Ενώ αντίστοιχα ο Kiske έλεγε ότι δώσαμε τόσα πολλά λεφτά για ένα δίσκο ο οποίος δεν έχει καθόλου έμπνευση. Εδώ πέρα η κοπελιά, εδώ πέρα είναι νησιά του ανθρώπου που έφτιαξε το εξώφυλλο. Και είναι το άλμπουμ το οποίο μετά από την Noise το κυκλοφόρησαν βασικά με την EMI. Είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με την EMI, αν δεν κάνω λάθος. Και λόγω αυτής της αλλαγής είχαν και διάφορα νομικά θέματα με αποτέλεσμα για ένα χρόνο να μην περιοδεύσουν. Τελικά με ένα συμβασμό τα καταφέρανε και κάνανε την ανάλογη περιοδία για το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και αυτό χρωματιστό splatter βινίλιο, δεν ξέρω πώς αντίτυπα. Αλλά πραγματικά άξιζε για κάποιον που του αρέσει το Halloween και θέλει να τα έχει όλα σε βινίλιο, εγώ αποφάσισα να το αγοράσω. Όπως αντίστοιχα και το Σατοβάριος. Να σας πω βέβαια ότι κάποια στιγμή, συγκεκριμένα το 2006, είχε κυκλοφορήσει αυτή η έκδοση όπου περιείχε όλα τα bonus tracks. Είχαν βγει όλα τα album σχεδόν σε αυτές τις εκδόσεις, μονά CD, διπλά CD, τα οποία περιείχαν όλα τα bonus tracks που υπήρχαν σε singles ή σε διάφορες ιαπωνέζικες εκδόσεις. Και να σας δείξω ακόμα, αντίστοιχα με το Σατοβάρος που μιλάγαμε πριν για το Friday Night, αυτή είναι η αντίστοιχη έκδοσή του σε CD, η πρώτη έκδοση που κυκλοφόρησε το 1989. Εδώ πέρα είναι υπογεγραμμένο, ας πούμε την αλήθεια, έχω αλλάξει η άποψη περί υπογραφών από τότε που έγινε αυτό εδώ, όταν είχαμε πάρει συνέντευξη από το συγκρότημα. Αποφάσισα να μην δώσω κανένα CD μου να το υπογράψουν, γιατί για μένα χαλάνε εξώφυλλα. Επομένως, διακριτικά μέσα σε κάποια φωτογραφία το αντίστοιχο μέλος, απλά δεν θέλω πλέον, ας πούμε, να υπογράφουν τα CD στο εξώφυλλο σε καμία περίπτωση. Ναι, απλά δεν μ' άρεσε. Αυτά λοιπόν τα δύο όμορφα πραγματάκια μας ήρθαν από τον Eat Metal Records από την Αθήνα. Και λίγα συντόμως θα έχουμε νέο πακετάκι, νέα αφήξη από μια κυκλοφορία η οποία πραγματικά έκανε μια πολύ έκανε την δική του επιτυχία. Σύντομα εδώ πέρα στο κανάλι του Metal Love με τον Καραγιώργη Κωνσταντίνο. Ό,τι θέλετε στην περιγραφή θα βρείτε την σελίδα μας για το Metal Love, το αντίστοιχο site, την αντίστοιχη ομάδα στο Facebook. Θα δείτε και τη διεύθυνση για το μαγαζί στο οποίο παραγγείλαμε τα πράγματα από το Neat Metal Records από την Αθήνα. Και ό,τι άλλο θέλετε στα σχόλια θα σας απαντήσουμε στο επόμενο βίντεο. Stay heavy.